Πράγματι, ήρθε και στη δικιά μου γνώση ότι οι κάτοικοι της Ουρανούπολης, οι φορείς της Ουρανούπολης δηλαδή, ετοιμάζονται για κάποιες κινητοποιήσεις, οι οποίες νομίζω ότι είναι δικαιολογημένες. Και γιατί είναι δικαιολογημένες? Για το πρώτο θέμα που είναι το λιμάνι. Το λιμάνι που είναι ο κεντρικός χώρος από όπου ξεκινάνε οι επισκέπτες για το Άγιο Όρος. Υπολογίζεται ότι γύρω στις 700.000 επισκέπτες το χρόνο περνάνε από το λιμάνι της Ουρανούπολης. Είναι σε κακό χάλι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από το 2008 ξεκίνησε να γίνει. Για διάφορους λόγους γραφειοκρατικούς, όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, έχουμε φτάσει στο 18 και δεν έχει γίνει σχεδόν απολύτως τίποτα. Από εκεί και πέρα μπορεί οι διαδικασίες να είναι τέτοιες που να μην επέτρεψαν να λυθεί το ζήτημα αυτό, όμως καταλαβαίνει κανείς ότι με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να περιμένουμε ανάπτυξη. Εμείς έχουμε πάει και μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού για αυτό το θέμα, αλλά και στο Υπουργείο Υποδομών. Δυστυχώς δεν δόθηκε λύση, με αποτέλεσμα οι επισκέπτες του Αγίου Όρους να αντικρίζουν αυτήν την χάλια και επικίνδυνη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το λιμάνι. Επειδή λοιπόν ο κόσμος έχει ακούσει πολλές φορές ότι θα, κάποια στιγμή σταματάει να πιστεύει αυτό το θα. Ωστόσο, σύμφωνα με αυτά που λέει η Αντιπεριφέρεια, γιατί το έργο είναι έργο της Περιφέρειας, είναι έτοιμα τα τέφη για να βγει ένας ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ολοκλήρωσή του. Δεν έχει σημασία να πούμε τις λεπτομέρειες, δηλαδή το ότι ο ένας ο ανάδοχος έφυγε από αυτόν τον μάτι ο κόσμο, γιατί μετά από πολλά χρόνια αυτά συνήθως συμβαίνουν στα ελληνικά έργα. Είτε γιατί το έργο που έγινε σε πρώτη φάση χρειάζεται να ξαναγίνει τώρα, γιατί στο μεταξύ έχει μπαζωθεί το λιμάνι και θα πρέπει να ξαναγίνουν οι εργασίες αυτές. Είτε γιατί χρειάζεται πολύ περισσότερα χρήματα ή πώς είναι η διαδικασία των αναθέσεων στα δημόσια έργα. Πάντως, το αποτέλεσμα είναι ότι αυτή τη στιγμή οι επισκέπτες της Χαλκιδικής, οι επισκέπτες του Αγίου Όρους αντιμετωπίζουν αυτήν την εικόνα, την οποία θα πρέπει να τρέξουμε όλοι για να αλλάξει. Επομένως, καλά κάνουν οι κάτοικοι και πιέζουν σε αυτήν την κατεύθυνση, γιατί διαφορετικά νομίζω ότι θα συνεχίσουμε για πολλά χρόνια να είμαστε σε αυτό το χάλι. Δεν ξέρω ακριβώς τις ανάγκες της φύλαξης και της λειτουργίας των δύο χώρων. Αυτό που μπορώ να πω όμως είναι ότι όσον αφορά τον πύργο, ο οποίος τελευταία φορά που τον επισκεφτήκαμε και με την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, είναι ένα μνημείο που είναι έτοιμο να παραδοθεί στους επισκέπτες. Και βέβαια, αν συνεχίσει έτσι, θα ξαναχρειαστεί συντήρηση χωρίς καν να έχει αξιοποιηθεί η προηγούμενη συντήρηση που κάναμε και η ανάδειξη. Επειδή σύμφωνα με πληροφορίες σε ένα μήνα που είχε ανοίξει το 2014, το 2015, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, είχε τόση επισκεψιμότητα που δεν είχε ούτε το Βυζαντινό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, ένας-δύο χώροι στην Ελλάδα είχαν τέτοια μεγάλη επισκεψιμότητα. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτά τα μνημεία δεν μπορούμε να τα έχουμε κλειστά και να περιμένουμε να έρθει τουρισμός. Από εκεί περνάει χιλιάδες κόσμος και ένα μικρό μέρος μόνο, αν επισκεφτεί τον πύργο, θα είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν. Εμείς έχουμε δηλώσει και στην εφορία και στο Υπουργείο ότι είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε όπου θεσμικά μας παίρνει να βοηθήσουμε, έτσι ώστε ο χώρος να λειτουργήσει. Τώρα, τα υπόλοιπα προβλήματα της υπηρεσίας και λοιπά, δεν είναι, όπως και θα πρέπει να αναδειχθεί ο χώρος της Μονής Ζυγού, γιατί οι περισσότεροι επισκέπτες μας είναι ορθόδοξοι αυτοί που πάνε στο Άγιο Όρος και εννοείται ότι αυτοί και οι οικογένειές τους ενδιαφέρονται και για τα δύο μνημεία, τα οποία θα πρέπει να τα είναι ανοιχτά και επισκέψιμα. Εάν πρέπει στη Μονή Ζυγού να γίνουν κάποιες εργασίες, νομίζω ότι διεκδικεί και η εφορία να γίνουν αυτές οι εργασίες για να γίνει ο χώρος επισκέψιμος επιτέλους, αλλά και ο πύργος που είναι έτοιμος, νομίζουμε ότι θα πρέπει να δοθεί στους επισκέπτες, αν θέλουμε να ξεπερνάσουμε την κρίση και αν θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτά που έχει η χώρα μας για να κερδίσουμε τους επισκέπτες, για τους οποίους είναι κοινή παραδοχή ότι τόσο ανάγκη τους έχουμε.
Το τρίτο είναι η πρόσβαση. Ο δρόμος, όλος ο δρόμος, όλο το οδικό δίκτυο της Χαλκιδικής ή τουλάχιστον της Βόρειας Χαλκιδικής, να πω εγώ, είναι σε κακό χάλι. Δηλαδή, σε κακό χάλι είναι ο δρόμος της πρόσβασης από την Ιερισσό ή από την Ουρανούπολη προς την Εγνατία. Σε κακό χάλι είναι πολλά κομμάτια του δρόμου από την Ουρανούπολη προς Πολύγυρο. Αλλά το χειρότερο σημείο, όπου γίνονται πάρα πολλά δυστυχήματα και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και είναι πάρα πολλές οι παρατηρήσεις που δεχόμαστε από τους επισκέπτες, είναι ο δρόμος Τρυπητή Ουρανούπολη, ο οποίος είναι πάρα πολύ στενός, έχει πάρα πολλές λακκούβες, έχει πάρα πολύ χαλασμένη άσφαλτο, με αποτέλεσμα να γίνεται επικίνδυνος όταν κάποιοι θέλουν να ξεφύγουν όλα αυτά. Επομένως, επειδή υπάρχουν τα ξενοδοχεία, επειδή υπάρχουν περιπατητές οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να περπατάνε μέσα στο δρόμο, επειδή υπάρχει αυτό η κακή η μορφή του οδοστρώματος, εγκυμονεί πάρα πολύ μεγάλους κινδύνους, και αυτό επίσης είναι ένα σημείο στο οποίο δεν μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε τουρισμό με αυτούς τους δρόμους. Επειδή γενικά στην Ελλάδα έχουν γίνει αρκετοί δρόμοι και στα εθνικά δίκτυα, αλλά βλέπω και στους υπόλοιπους νομούς και στις υπόλοιπες περιφέρειες, πάρα πολλοί δρόμοι, ακόμα και στο τελευταίο χωριό ή και σε κάποια χωράφια, αν πάει κανείς σε κάποιους παιδινούς οικισμούς, είναι πάρα πολύ άσχημο να βλέπει κανείς αυτήν την εικόνα σε έναν τόσο πολύ συχνάστο δρόμο. Ξέρουμε ότι είναι ή έβγαλε η περιφέρεια κάποια δημοπρασία, οριζόντια για τους δρόμους της Βόρειας Χαλκιδικής. Ελπίζουμε αυτό όμως να γίνει γρήγορα και να μην είναι όπως πάρα πολλά πράγματα στην Ελλάδα που κάνουν κάποια χρόνια για να ολοκληρωθούν, και έτσι το καλοκαίρι τουλάχιστον να έχουμε διορθωμένη την κατάσταση του δρόμου. Επίσης, ο δρόμος πέρα από το οδόστρωμα, λόγω των κατολιστήσεων που ήταν με τις βροχές τότε, με τις πλημμύρες του 2010, έχει και πάρα πολλά σημεία τα οποία είναι επικίνδυνα. Και αυτά θα πρέπει να καθαιρεθούν για να μην φύγουν τίποτα πέτρες. Και όταν λέμε Ουρανούπολη, καταλαβαίνουν όλοι ότι είναι ο δρόμος προς το Άγιο Όρος. Πραγματικά είναι πάρα πολλοί επισκέπτες, οι οδικοί επισκέπτες προς το Άγιο Όρος. Όλοι περνούν από εκεί και βέβαια οι πάντες δεν ξέρω αν βρίζουν, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι ευχαριστημένοι από αυτόν τον δρόμο που περνάνε, ούτε νιώθουν ασφαλείς.